Τώρα μαζί μας είναι ο κύριος Σερμάκης Νεκτάριος, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με το συνδυασμό Κρήτη η ζωή μας του κυρίου Σταύρου Αρναουτάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Λιντάκη, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας σε όλη την Κρήτη. Κύριε Σερμάκη, έχετε μεγάλη εμπειρία στην διοργάνωση μεγάλων θεματικών εκθέσεων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και αλλού. Μέσα από αυτές και από την περιφέρεια έγινε σημαντική προβολή των προϊόντων της Κρήτης. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια συντονισμένη προσπάθεια και από την περιφέρεια Κρήτης μέσω της αγροδιατροφικής σύμπραξης, αλλά και της συμμετοχής γενικότερα της περιφέρειας Κρήτης σε πολύ μεγάλες εκθέσεις τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού. Εγώ επίσης έχω μια επαγγελματική δραστηριότητα στον χώρο της διοργάνωσης εκθέσεων μέσα από την Παγκρήτη Έκθεση Κρήτη Μεγάλη Συνάντηση Τοπικές Γεύσεις Ελλάδος, που όπως πολύ καλά είπατε, αυτή πραγματοποιείται στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα και θα πραγματοποιηθεί και σε άλλα κεντρικά σημεία της χώρας. Αυτό που θέλω λοιπόν να σας πω είναι ότι η υπόλοιπη Ελλάδα με πολύ μεγάλη χαρά υποδέχεται τα κρητικά προϊόντα και βέβαια τις πολιτιστικές μας παραδόσεις. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει αυτό το παράδειγμα να το μιμηθούν και άλλοι φορείς, να προχωρήσουμε περισσότερο, να καλύψουμε τα σημεία διανομής όπου μπορούν να διατεθούν τα προϊόντα αυτά. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η παραγωγή λοιπόν της Κρήτης πρέπει να γνωρίζουν ότι τα προϊόντα αυτά είναι πολύ ελκυστικά για τους καταναλωτές. Νομίζω ότι η Κρήτη από μόνη της είναι ένα πολύ ισχυρό μπραντ που αυτό βοηθάει. Επομένως, ας προσπαθήσουν οι μεταποιητές να αξιοποιήσουν την οποιαδήποτε ευκαιρία τους δίδεται μέσα από τα πλαίσια στήριξης που υπάρχουν τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αναφέρομαι στα χρηματοδοτικά εργαλεία, να τα αξιοποιήσουν, να τυποποιήσουν τα προϊόντα τους, αλλά σε οποιαδήποτε περίπτωση η παραγωγή να τυποποιήσουν τα προϊόντα αυτά, να φτιάξουν την ετικέτα, να φτιάξουν το brand και να έρθουν να συνεργαστούμε όλοι μαζί, έτσι ώστε αυτά τα προϊόντα να βρουν καλύτερη θέση στις αγορές τόσο του ελληνικού και ελλαδικού χώρου, όσο και της υπόλοιπης Ευρώπης, αλλά και του εξωτερικού, του υπόλοιπου εξωτερικού. Γιατί να ψηφίσει ένας κρητικός για τρίτη συνεχόμενη φορά τον συνδυασμό του κυρίου Αρναουτάκη? Ξέρετε, δεν είναι θέμα πρώτης, δεύτερης ή τρίτης φοράς. Αν κάποιος είναι εργατικός, νομίζω ότι θα πρέπει να δίνουμε συνεχώς τη δυνατότητα σε ανθρώπους που είναι εργατικοί και παραγωγικοί. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι αν κάποιος είναι πολλά ή λίγα χρόνια, αλλά αν παράγει έργο. Εγώ, ας πούμε, στην επιχείρηση την οποία διαθέτω, δεν κρίνω τους συνεργάτες με βάση τα χρόνια. Αντιθέτως, πολλές φορές κρατώ συνεργάτες, έχω συνεργάτες 20-25 χρόνια και μάλιστα το θεωρώ πολύ σημαντικό πλεονέκτημα. Από αυτό το οποίο πρέπει να κρίνονται όλοι είναι η παραγωγική τους ικανότητα, αν δηλαδή είναι παραγωγικός κάποιος. Επομένως, ο Περιφερειάρχης είχε αποδείξει ότι είναι ένας δραστήριος άνθρωπος, πηγαίνει πρώτος στην περιφέρεια Κρήτης και φεύγει τελευταίος, είναι παντού παρόν, τόσο στην Ευρώπη, τόσο στην Αθήνα, οπουδήποτε, αλλά είναι παρόν και σε κάθε γωνιά της κρητικής γης. Καθημερινά πραγματοποιεί συναντήσεις με τους φορείς και κυρίως αξιοποιεί την εμπειρία που έχει αποκομίσει ο ίδιος από την μακρά πολιτική του διαδρομή για την άντληση πόρων. Επομένως, διαθέτει ο ίδιος μια πολύ μεγάλη εμπειρία και το σημαντικότερο που νομίζω όμως ότι θα πρέπει να προσμετρήσει κάποιος αυτές τις ημέρες που μας απομένουν είναι ότι έχει ανανεωθεί πλήρως το ψηφοδέλτιο. Περισσότερα από 70 άτομα καινούργια βρίσκονται στο συνδυασμό. Επιστήμονες, επιχειρηματίες, δημόσιοι υπάλληλοι, άνθρωποι του μόχθου, του κόπου και της εργασίας. Επομένως, έχει μια ομάδα ισχυρή. Σε αυτό που θα ήθελα, κυρία Λιδάκη, να επικεντρώσω το ενδιαφέρον μου είναι στους πολίτες της Κρήτης που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή και στους πολίτες του Ηρακλείου να είναι πολύ προσεκτικοί στις επιλογές τις οποίες κάνουν όσο αφορά την ψήφιση των Περιφερειακών Συμβούλων. Να δουν δηλαδή πίσω από τα επώνυμα του καθενός την διαδρομή του, τι έχει να προσφέρει και κυρίως αν μπορεί να προσφέρει τα 4 επόμενα χρόνια. Διότι οι περιφερειακοί σύμβουλοι, οι οποίοι κάποιος σήμερα επιλέγει, είναι εν δυνάμει αντιπεριφερειάρχες. Είναι θεματικοί σύμβουλοι του Περιφερειάρχη. Μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά? Αυτό νομίζω ότι πρέπει να είναι το ερώτημα στο οποίο πρέπει να απαντήσουν. Όσο με αφορά, διαθέτω μια
20ετή και πλέον δράση στην τοπική αυτοδιοίκηση και περισσότερα από 27 χρόνια βρίσκομαι στον ιδιωτικό τομέα. Αυτά είναι τα εφόδια μου μαζί με την οικογενειακή μου διαδρομή. Πιστεύω ότι μπορώ να ανταποκριθώ στις υποχρεώσεις μου στην περιφέρεια Κρήτης και γι' αυτό ζητώ από τους πολίτες που τώρα μας παρακολουθούν να με εντάξουν στην τέταρα σταυρία τους. Να αποτελέσω και εγώ, να μου δώσουν τον πολύτιμο σταυρό, έτσι ώστε να με βοηθήσουν και να με στηρίξουν, ώστε ηθικά, αναβαθμισμένος, πλέον να μπορώ ακόμα με μεγαλύτερη ένταση και ζέση να δουλέψω για την Κρήτη και τους πολίτες του νησιού. Η Περιφέρεια Κρήτης έχει κάνει αρκετές προσπάθειες για την προώθηση προϊόντων και δράσεων σε πολλές ξένες χώρες, όπως παραδείγματος χάρη στην Κίνα. Έχει αποδώσει αυτή η προσπάθεια εξωστρέφειας? Και η Περιφέρεια Κρήτης, αλλά και οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον εξαγωγικό τομέα έχουν κάνει όχι μόνο στην Κίνα, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Έχουν κάνει πολύ γνωστά τα προϊόντα και κάνουν προσπάθειες για την διακίνηση των προϊόντων αυτών στις μεγάλες αγορές. Εγώ θέλω να σας καταθέσω τη δική μου προσωπική εμπειρία, που νομίζω ότι αυτή είναι και η πλέον κρίσιμη, τουλάχιστον για εμένα. Πέρα από τις προσπάθειες που γίνονται σε επίπεδο λοιπόν εξαγωγών, που νομίζω ότι παράγουν πολύ θετικά αποτελέσματα και ήδη πολλά από τα προϊόντα της Κρήτης τα συναντούμε τόσο στην κινέζικη αγορά όσο και στην αμερικανική, στην καναδική αγορά, αλλά και στις ευρωπαϊκές χώρες. Νομίζω ότι το πρώτο, κυρία Λιδάκη, πρέπει να κάνουμε είναι να κατακτήσουμε τον ελλαδικό χώρο. Τα προϊόντα μας δηλαδή να τα βρούμε, να είναι στα ράφια όσο γίνεται περισσότερο καταστημάτων στην στερεά Ελλάδα αλλά και στις νησιωτικές περιοχές. Νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να γίνουν συντονισμένες ενέργειες και προφανώς να δημιουργηθεί ένα δίκτυο διανομής των κριτικών ποιοτικών προϊόντων. Οι ποσότητες στις οποίες παράγει το νησί, κυρία Λιδάκη, δεν είναι πολύ μεγάλες. Αναφερθήκατε στο παράδειγμα της Κίνας. Να σας πω λοιπόν ότι κάποτε σε μια επιχειρηματική αποστολή βρέθηκα στην Κίνα και μετά από λίγο καιρό ένας Κύπριος ατζέντης μου ζήτησε να βρω 15.000 τόνους λάδι που χρειαζόταν να δώσει ως πρώτη παραγγελία. Απευθύνθηκα σε όλες τις συνεταιρικές οργανώσεις της Κρήτης τότε και δυστυχώς δεν μπόρεσε αυτό το λάδι να βρεθεί, αυτές οι ποσότητες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι σε μια επαναληψιμότητα της παραγγελίας αυτής δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί. Νομίζω λοιπόν ότι η στόχευσή μας πρέπει να είναι να βάλουμε στόχους σε χώρες, σε περιοχές, σε καταστήματα όπου μπορούμε να έχουμε επανάληψη των παραγγελιών, να τις εκτελούμε με επάρκεια και επίσης τα προϊόντα μας να είναι υψηλού στάνταρ και υψηλού οικονομικού επίπεδου, δηλαδή υψηλού στάτους. Τα προϊόντα μας σε οποιαδήποτε περίπτωση είναι προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας, παράγονται από τους παραγωγούς της Κρήτης με κόπο και με μόχθο, οι οποίοι καταγίνονται με τη γη αλλά και με τη ζωική παραγωγή και επομένως θα είναι άδικο να τα αντιμετωπίσουμε ως προϊόντα μαζικής κατανάλωσης. Οι καταναλωτές της Κρήτης και της Ελλάδος πρέπει να γίνουν καταναλωτές ποιοτικών προϊόντων. Εκεί πρέπει να διαφοροποιηθούμε. Στην ποιότητα λοιπόν. Αυτό είναι το στοίχημα που νομίζω ότι η Κρήτη μπορεί να το κερδίσει. Κύριε Σερμάκη, ένα άλλο ερώτημα. Γιατί δεν συνδέθηκε μέχρι τώρα η αγροτική παραγωγή με την τουριστική κατανάλωση? Έχει ρόλο η περιφέρεια σε αυτό? Η περιφέρεια επικουρικά έχει ρόλο υπό την έννοια ότι μπορεί να συντονίσει, το έχει κάνει, τα επιμελητήρια, οι επιμελητηριακοί θεσμοί έχουν κάνει μια σειρά από συσκέψεις, οργανώσεις, B2B συναντήσεις ξενοδόχων με παραγωγούς και σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει αποδώσει. Πρέπει να πούμε όμως την εξής μεγάλη αλήθεια, κυρία Λιδάκη. Μεγάλοι ξενοδόχοι της Κρήτης, οι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες ανταγωνίζονται στον παγκόσμιο τουριστικό κόσμο. Επομένως, τα προϊόντα που μπορούν να διαθέσουν ως πρώτες ύλες δεν μπορούν να διαθέσουν, νομίζω, λόγω υψηλού κόστους, ας πούμε, το αγνό, θυμαρίσιο μέλι, την εξαιρετική γραβιέρα, το απίθανο ελαιόλαδο. Δυστυχώς, αυτά τα προϊόντα είναι προϊόντα που δεν απευθύνονται στην μαζική κατανάλωση. Όταν έχουμε λοιπόν εδώ τουρισμό που δεν είναι υψηλού οικονομικού κόστους, αλλά έρχονται με ένα πολύ χαμηλό κόστος, νομίζω ότι αυτοί γνωρίζουν ότι θα γίνουν δέκτες και καταναλωτές προϊόντων μαζικής κατανάλωσης. Αυτό όμως που πιστεύω είναι ότι τα ξενοδοχεία
μπορούν να εντάξουν τουλάχιστον στα αλακάρτ εστιατόρια ή σε άλλους χώρους υποδοχής και σε σούπερ ή μίνι μάρκετ που βρίσκονται εντός αυτών προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας να τα καταναλώνει ο ξένος επισκέπτης. Η Κρήτη τα επόμενα χρόνια, το πιστεύω, είμαι πεπισμένος, γι' αυτό πρέπει να δημιουργήσει τις υποδομές έτσι ώστε να φιλοξενήσει 10 και πλέον εκατομμύρια επισκέπτες. Όλοι λοιπόν, τα επόμενα χρόνια, οι περιφέρειες, οι θεσμικοί φορείς, οι δήμαρχοι που θα προκύψουν, οι επιμελητηριακοί φορείς, αλλά και ο ίδιος ο επιχειρηματικός κόσμος, πρέπει λοιπόν προς αυτή την κατεύθυνση να κινηθούμε, να προσέξουμε το περιβάλλον, το φυσικό περιβάλλον της Κρήτης, να προστατεύσουμε τις θάλασσές μας, τη γη μας, την ατμόσφαιρά μας, έτσι ώστε αυτός ο ευλογημένος από ηλιοφάνεια και από καιρικές συνθήκες τόπος να είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση και να προσελκύσει όσο γίνεται το ενδιαφέρον ακόμα περισσότερων επισκεπτών από το εξωτερικό. Είστε ένας άνθρωπος που γνωρίζετε τα θέματα τουρισμού. Δεν θα μπορούσε η περιφέρεια να συντονίσει δράσεις που να μην προσφέρουν μόνο ήλιο και θάλασσα, αλλά να αφορούν τον αγροτουρισμό ή τον θρησκευτικό τουρισμό? Έχουν γίνει προσπάθειες και μάλιστα πέρυσι, όπως γνωρίζετε, είχαμε για πρώτη φορά την επιμήκυση της τουριστικής περίοδου και έγινε δοκιμαστικά σε μια σειρά από ξενοδοχειακές μονάδες, οι οποίοι διαχειρίστηκαν αρκετές δεκάδες χιλιάδες τουριστών, που τους προσέφεραν δηλαδή υπηρεσίες και τους άλλους μήνες μετά τον Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο. Ουσιαστικά για αυτούς τους μήνες αναφερόμαστε στην επιμήκυση λοιπόν της τουριστικής περίοδου. Πιστεύω λοιπόν, και δεν είναι μόνο θέμα της περιφέρειας Κρήτης, γιατί υπάρχει και ένας μύθος για τις δυνατότητες και τις αρμοδιότητες της περιφέρειας Κρήτης. Η περιφέρεια Κρήτης μπορεί να συνδράμει, μπορεί να βοηθήσει. Ουσιαστικά ο καταστατικός της τρόπος λειτουργίας, όπως περιγράφεται μέσα στο νομοθέτημα που υποστηρίζει τη διοικητική λειτουργία της περιφέρειας Κρήτης, αναφέρεται σαφώς στις αρμοδιότητες. Νομίζω όμως ότι και ο θρησκευτικός τουρισμός και ο γαστρονομικός τουρισμός μπορεί να αποτελέσει ένα πυλώνα ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια. Η Κρήτη πρέπει να προετοιμαστεί όλοι. Επιμένω και οι επιχειρηματίες και οι τουρίστες να μην προσφέρουμε μόνο ήλιο και θάλασσα, να δημιουργήσουμε και τις υποδομές. Γιατί φανταστείτε ότι η κυρία Λιδάκη, κάποιος που θα έρθει το Δεκέμβριο, πρέπει εδώ να του παρέχουμε κάποιες υπηρεσίες. Δεν μπορούμε να απευθυνθούμε σε τουρίστες οι οποίοι θα βρίσκονται, ας πούμε, στην περιοχή της Αμουδάρας και εκείνη την εποχή να είναι κλειστά όλα τα καταστήματα. Νομίζω ότι πολύ σημαντικό ρόλο θα παίξει σε αυτό η προετοιμασία των πόλεων, οι εμπορικοί σύλλογοι, οι εμπορικοί φορείς και βέβαια το Ηράκλειο πρέπει να γίνει ένας πόλος υποδοχής και υποδομής, να αποκτήσει τις απαραίτητες υποδομές ώστε να γίνει μια πόλη που θα υποδέχεται τους τουρίστες, τους επισκέπτες στον ευλογημένο αυτό τόπο που έχουμε την ευκαιρία να ζούμε. Μάλιστα. Κύριε Σερμάκη, σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι καλή επιτυχία. Εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά και εσάς προσωπικά και τη διοίκηση του σταθμού σας για την εξαιρετική δουλειά που κάνετε. Εύχομαι και ελπίζω το μήνυμα αυτές τις λίγες ημέρες που μας απομένουν να φτάσει παντού και οι πολίτες να αποφασίσουν με σοβαρότητα και με ορθή κρίση στην επιλογή των άξιων και των ικανών. Σας ευχαριστούμε πολύ.